Τι συμβαίνει ανάμεσα στην Νατάσα Καλογρίδη και Νίκο Πολυδερόπουλο? Γι' αυτό ήρθα. Ήταν άλλη μέρα κανονικά να έρθω, αλλά επειδή εγώ το έμαθα, ζήτησα, πήρα χτες, δεν σε πήρα και σου είπα, επειδή δεν έχω μάθει τι έχει γίνει με την Νατάσα Καλογρίδη. Θα πω το λόγο. Τα μάτια δεν τα σπήρω, περίμενε. Όμως, επειδή το θέμα είναι καλό, δεν ξέρω βέβαια, θα δεις τώρα πόσο αληθινό είναι κιόλας, παίζουμε διάφορα. Θα δεις λοιπόν τώρα την Νατάσα Καλογρίδη με τον Χάρη, τον οδηγό του, του σωματοφύλακα, του πατέρα της που είναι στο σύριαλ, στο Αμάρτημα της Μητρός μου, που έχουν τις ερωτικές σκηνές μαζί, ήρθανε κοντά στην πραγματικότητα. Οπα. Ναι. Έτσι γίνονται αυτά. Έλα, δες το. Πού να κρυφτώ? Τόση τουλάπα, δεν σε πάει και πολύ τουλάπα. Την προηγούμενη φορά βγήκε σαν από το καρό. Και τι θέλεις, δεν μπορώ να πες στο τσάκι. Αχ, αλήθεια. Αλήθεια, σκέφτεσαι να καείς για μένα. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ στην ιδέα. Νατάσα Καλογρίδη, το fashion icon ερωτεύτηκε. Ή αλλιώς η ζωή μιμείται την τέχνη. Του ερωτός. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ. Τι κάνεις εκεί, Μανούλα μου, με τον κάκτο? Ο κάκτος μου παρήγγειλε καριωτάκι. Ο Αλέξανδρος Ρήγας το έκανε το αμάρτημα και η Νατάσα Καλογρίδη ήρθε τόσο κοντά, πιο πολύ πεθαίνεις, με το σωματοφύλακα Χάρη, δηλαδή τον ηθοποιό Νίκο Πολυδερόπουλο, που τελικά τον ερωτεύτηκε στα αλήθεια. Έτσι λένε τα site, έτσι λένε τα δημοσιεύματα, έτσι λέει και το σενάριο του Ρήγα. Έτσι, μπράβο. Αγόρι, σε έχω μια έκπληξη. Το κλισέ που ακούγεται σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζει τέλεια. Η Καλογρίδη με το μια χαρά παιδί Νίκο, ναι, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του σίριαλ. Εκείνο που δεν είναι κλισέ είναι ότι η τρελή Νατάσα, που δεν την τρομάζουν όσο συμβαίνουν γύρω της και βλέπει πάντα τη θετική πλευρά, άφησε τα συναισθήματά της και αποφάσισε να απολαύσει την νέα ερωτική περιπέτεια που ξεδιπλώνεται μπροστά της, σαν να είναι η Τζέννη, ο ρόλος της δηλαδή. Έχω εγώ τον τρόπο μου και τον μανιπιουλάρω. Τι τον κάνεις? Τον μανιπιουλάρω. Τι ακριβώς δεν κατάλαβες, ρε μωρό? Αυτά τα αρχαία ελληνικά μου λες και με φτιάχνεις. Έτσι κι αλλιώς με το θέμα του έρωτα, η Καλογρίδη έχει αποδείξει ότι δεν έχει κόλλημα. Της άρεσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, του άρεσε του ηθοποιού η Καλογρίδη και ήρθε και έδεσε. Τι να πω κι εγώ, μωρό μου, εδώ. Παραμιλάω μέσα στην απόγνωσή μου. Ποιος σε πήρα, έτσι να τον καθαρίσω? Μωρό μου, στην περίπτωσή μου, για όλα αυτά είναι ο Νίτσε και ο Σόπενχάουερ. Ποιοι είναι αυτοί? Άλλωστε, πριν από μερικά χρόνια, η ίδια διαδίστασε να παντρευτεί μια γνωριμία 15 ημερών και να χωρίσει μετά από 7 μήνες. Με τον άνθρωπο εκείνο διατηρεί ακόμη και σήμερα πολύ καλή επαφή. Γιατί? Γιατί είναι η Καλογρίδη που δεν έχει κολλήματα σε αυτά. Και ειδικά τώρα που της ήρθε έτσι ξαφνικά και ωραία. Καλησπέρα, κυρία Τζέννη. Καλησπέρα, κυρία Τζέννη. Από εδώ, αφεντικό, από εδώ. Πεθαίνω, πούση, πεθαίνω, πεθαίνω. Βρε μπαμπά, πόσες φορές το έχουμε πει. Πρώτα βγάζουμε τα ρούχα μας και μετά μπαίνουμε στο ντουζ. Ξεπαγιάσαι, δεν αντέχω άλλες κρυάδες. Εγώ φταίω, εσύ μπαίνεις στο σπίτι σαν τον κουστό. Κόφτω, εντάξει! Ή τον Γκρέκ Λουγκάνης μετά από παγκόσμιο ρεκόρ. Τόσο βρεγμένος. Μισού αστιάκι ακόμα και σε αποκλήρωσα. Πάσου. Οι σκηνές τις οποίες βρίσκεται με τον Νίκο είναι αρκετές. Εκείνος υποδίεται το σωματοφύλακα Χάρη του πλούσιου πατέρα της και μετά από τόσες τολμηρές σκηνές λειτουργήσε, φαίνεται, το βασικό ένσυκτο και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για το τελευταίο και πιο φρεσκορωτευμένο ζευγάρι της showbiz που γνωρίστηκε μέσα στη δουλειά. Ή μήπως όχι και είναι ακόμα ένα διαφημιστικό τρίκ? Μωρό μου, μωρέ μου, να! Στο κρεβάτι, στο κρεβάτι. Μωρό μου. Η αιώνια φαντασίωση. Νανά, ήθελα να σε πάω λιγάκι στο μαλλί σου. Δέχομαι μηνύματα ότι σου πάει πάρα πολύ. Βέβαια, ο Χρήστος Φερεντίνος είπε ότι πρέπει να γυρίσουμε όλες τις κοκκινομάλες.